Καλημέρα, Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020. Πίνουμε ζεστό καφέ. Έχει γίνει το αγαπημένο μου φλιντζάνι αυτό, το οποίο μάλιστα μου πέσε και έσπασε και μου το κόλλησε ο άνδρας μου τόσο πολύ. Λοιπόν, έχουμε επιστολή από μια φοιτήτρια, η οποία λέει «Λάθος επιλογές, μαθήματα ή χάσιμο χρόνο». Αγαπητή μου κυρία Θέκλα, καλημέρα. Καλημέρα φιλενάδα. Αρχικά θέλω να σας πω ότι σας θαυμάζω σαν επιστήμονα, αλλά και για αυτό που κάνετε μέσα από το YouTube. Θεωρώ ότι επιτελείτε κοινωνικό έργο. Σας γνωρίζω καιρό, αλλά τον τελευταίο μήνα ανακάλυψα τα βίντεο σας, που για μένα ήταν σαν μια όαση στην έρημο της μοναξίας και του μυαλού. Σε ευχαριστώ πολύ αγάπη μου. Καλά κάνεις και λες σαν επιστήμονα. Γιατί είμαι σαν επιστήμονα, δεν είμαι όντω επιστήμονα. Του στείλει να είμαι στο εργαστήριο, να κάνω μελέτε, να είμαι στην πρώτη επιστημονική γραμμή. Είμαι ψυχολόγο επί το έργο και επί το έργο σε ένα πιο κοινωνικό επίπεδο, μέσα από τα βίντεο που προσπαθώ να είναι ψυχοεκπαιδευτικά. Λοιπόν, είμαι 24 χρονών και φοιτήτρια στην Ελλάδα. Είμαι σε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική σχολή, που όμως οι καθηγητές και το σύστημα στην Ελλάδα την κάνουν ακόμα πιο δύσκολη, είναι η Κύπρια κοπέλα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανατρέξω λίγο στο παρελθόν και να σας πω ότι ήμουν πάντα πολύ καλή μαθήτρια. Είχα αριστεύσει στο σχολείο και γενικώς μου άρεσε το διάβασμα. Χανόμουν στα βιβλία μου με τις ώρες, γιατί ένιωθα πως ήταν η δική μου πύλη για τον κόσμο. Και ερχόμαστε στο σήμερα, που είμαι μια πολύ μέτρια για τα δεδομένα της σχολής φοιτήτρια, λόγω του ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στον τεράστιο, το γράφεις με κεφαλαία, στον τεράστιο όγκο ύλης, αλλά κυρίως στον εντός εισαγωγικών παπαγαλίστικο και κατεξοχή θεωρητικό σύστημα εξέτασης και εκπαίδευσης του συγκεκριμένου τμήματος. Σπουδάζει αυτή η φίλη σε ένα τμήμα πολύ εξειδικευμένο, δεν θα πω ποιο είναι για να μην προδώσουν ταυτότητά της. Καταφεύγω σε μεθόδους πρωτόγνωρες για μένα όπως η αντιγραφή. Νιώθω χάλια. Νιώθω μονίμως πεσμένο το ηθικό μου όταν είναι να βρεθώ αντιμέτωπη με το αντικείμενο αυτό εντός και εκτός σχολής. Νιώθω ότι οι γνώσεις μου είναι μηδαμινές. Νιώθω κατώτερη από οποιονδήποτε συμφοιτητή μου, ακόμα και αν αυτός βρίσκεται σε χειρότερη θέση από μένα. Κατάντησα σε κάθε εξεταστική να έχω τάσεις φυγής. Να μην αντέχω τη μοναξιά. Πράγμα περίεργο για μένα γιατί μου αρέσει η μοναχικότητα. Να έχω κρίσεις πανικού. Να κλαίω με το παραμικρό και να θέλω να τα παρατήσω όλα, ακόμα και τώρα που σχεδόν φτάνω στο τέλος. Άργησες να στείλεις αυτό το mail, άργησες να το γράψεις. Πότε όμως δεν είναι αργά. Νιώθω ότι έχασα 6 χρόνια από τη ζωή μου και αυτό δεν μπορεί να βγει από το μυαλό μου, με ρίχνει ακόμα πιο πολύ. Και ακόμα και οι λίγες δυνάμεις που έχω για να διαβάσω με εγκαταλείπω. Έχω μονίμως μια αρνητική σκέψη πως τίποτα δεν θα καταφέρω και θα πατώσω στις εξετάσεις. Αυτό σιγά σιγά παίρνει άλλες διαστάσεις και σκέφτομαι ότι δεν θα κάνω γενικά τίποτα στη ζωή μου, ότι έχασα τα χρόνια μου πάνε και δεν μπορεί κανείς να μου τα γυρίσει πίσω. Ήμουν πάντα πολύ δραστήριος άνθρωπος και ίσως αυτή η αδράνεια μου με έχει βυθίσει αυτή η σχολή με ρίχνει ακόμα πιο πολύ ψυχολογικά. Αισθάνομαι πως είμαι άχρηστη, πως έχω φάει τα λεφτά των γονιών μου τόσα χρόνια, αν και αυτοί με στηρίζουν και δεν έχουν την ίδια άποψη με μένα. Συνεχώς γυρίζει η σκέψη μου στο δεύτερο έτος που ήθελα να τα παρατήσω όλα και να φύγω. Αλλά καθώς είμαι άνθρωπος που έχω πείσμα και επιμονή, είπα να το παλέψω και να μην τα βάλω κάτω με την πρώτη δυσκολία. Ίσως πάλι να είμαι εντός εγώ κότα και να μην πήρα μία θαραλέα απόφαση για τη ζωή μου όταν έπρεπε. Και τώρα το πληρώνω. Νιώθω ότι χαράμισα τη ζωή μου σε ένα αντικείμενο που ούτε καν το γνώριζα. Μόνο και μόνο για τον τίτλο, για το κοινωνικό στάτους. Με λυπάμαι. Τελειώνοντας, θέλω να προσθέσω τον τελευταίο χρόνο, περνάω μήνες ολόκληρους τελείως μόνη μου, γιατί δεν έχω παρέα, δεν έχω φίλους, πέρα από έναν που με θυμάται κάθε τόσο, είτε γιατί δεν μας βγήκε, είτε γιατί δεν μένουν πια σε αυτή την πόλη χωριό στην οποία σπουδάζω. Στην οποία γυρίζω στα ίδια και στα ίδια, χωρίς να βρίσκω πουθενά κανένα νόημα. Δεν ανήκω καν εδώ. Η ζωή μου είναι αλλού, κάπου που να έχει δράση και ευκαιρίες. Συγγνώμη αν σας κούρασα, αλλά εδώ και χρόνια κουβαλάω όλα αυτά μέσα μου και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
γιατί πιστεύω ότι πολλά παιδιά περνάνε το ίδιο πρόβλημα μαζί μου. Να σημειώσω ότι το άγχος αυτό μου έχει βγει σε ψυχοσωματικό. Είχα περάσει μια σοβαρή δερματοπάθεια κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για το χρόνο σας και θα μου ήταν πολύτιμη η συμβουλή σας. Σας αγαπάμε και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε γιατί το κάνετε πολύ καλά. Σας θαυμάζω, μακάρι και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου να αγαπώ τη δουλειά μου και να την κάνω τόσο καλά όσο εσείς. Κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου. Λοιπόν, καταρχάς, είναι φανερό πως δεν είχες επαγγελματικό προσανατολισμό ή δεν είχες καλό επαγγελματικό προσανατολισμό. Να πας να σπουδάσεις κάτι που δεν ξέρεις τι είναι, βασισμένη μόνο στον τίτλο που θα σου έδινε, που θα σου δώσει, στο ότι είναι μια δουλειά με κύρος και πρεστίζ, δεν είναι καλός λόγος για να πας να σπουδάσεις. Φυσικά δεν σε κατηγορώ, γιατί είσαι μόλις 2 χρόνια πιο μεγάλη από το γιο μου και όντως είστε μια γενιά η οποία δεν είχε επαγγελματικό προσανατολισμό ορθό. Αντιθέτως, οι προοπτικές που είχατε για επαγγελματικό προσανατολισμό ήταν του στυλ αυτή η δουλειά είναι καλή να πας γιατί θα βγάζεις χρήματα ή αυτή η δουλειά είναι καλή να πας γιατί υπάρχει έλλειψη από αυτή τη δουλειά. Θυμάμαι και όταν είχα την εκπομπή το Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά στην τηλεόραση ότι κάθε φορά που καλούσα σύμβουλο σπουδών έκανα αυτή τη συζήτηση. Μην μας λέτε μόνο τις δουλειές οι οποίες έχουν ευκαιρίες απασχόλησης μετά. Μην μας λέτε μόνο τις δουλειές οι οποίες έχουν ζήτηση και αν κάποιος πάει να σπουδάσει αυτό το αντικείμενο θα έχει ζήτηση μετά. Πρέπει να βλέπουμε και τη διάσταση του τι πραγματικά αρέσει σε κάθε παιδί. Εδώ θα σου πω λίγο την ιστορία των 2 δικών μου παιδιών και τη δικιά μου την ιστορία για να σου εξηγήσω από ποιο χώρο έρχομαι και από ποιο χώρο έρχομαι να σε συμβουλέψω αυτά που θα σε συμβουλέψω. Ή να πω τη γνώμη μου, γιατί καταρχάς δεν μπορώ να σε συμβουλέψω εγώ εσένα, θα το πω αυτό προτού πω τα δικά μας, ότι πρέπει οπωσδήποτε να σε δει άμεσα ένας ψυχολόγος. Έχω στο μυαλό μου κάποιο πρόσωπο το οποίο είναι εξειδικευμένο στα θέματα με τα οποία έχεις θέμα, δηλαδή πέραν από εξειδίκευση στη ψυχοθεραπεία και στην σχολική ψυχολογία έχει και εξειδίκευση στα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Στείλε μου πίσω mail να σου συστήσω. Πρέπει να σε δει ένας ψυχολόγος, να κάνετε κάποιες συναντήσεις αρχικά για να δείτε αν υπάρχει κάποια διάγνωση. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να έχεις κάποια μορφή κατάθλιψη και να πρέπει να κάνεις θεραπεία. Και πέραν τούτου, να δείτε κατά πόσο αυτό που σπουδάζεις είναι όντως ακατάλληλο για σένα και αν υπάρχει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ, του στυλ, να το τελειώσεις και να συνεχίσεις με κάτι το οποίο να σε ενδιαφέρει περισσότερο ή να το τελειώσεις και μετά να δώσεις κατακτήρες να μπεις κάπου αλλού. Θα το δεις αυτό με τον ειδικό που θα σου συστήσω. Ψυχολόγος είναι. Ψυχολόγος ο οποίος έχει εξειδίκευση και στη σχολική εξελιχτική ψυχολογία και στη συμβουλευτική ψυχολογία αλλά και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Λοιπόν, θα σου πω λίγο για τα δικά μου τα παιδιά. Ο γιος μου από μωρό τρελαινόταν με το ποδόσφαιρο. Ήταν και ο πατέρας του ποδοσφαιριστής. Ήταν ο πατέρας του ποδοσφαιριστής, ο γιος μου δεν ήταν. Και έχει σπουδάσει φυσιοθεραπεία ο πατέρας του μετά. Θυμάμαι ότι ο Λάζαρος πρωτού περπατήσει ακόμη, τον κρατούσαμε από τους ώμους και κλωτσούσε μία μπάλα. Του άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και η γυμναστική. Όταν ήταν να αποφασίσει τι να σπουδάσει, ερχόταν και μου λέγε διάφορα του στυλ. Μήπως να γίνω ψυχολόγος. Και του λέγω, γιέ μου, γιατί σκέφτεσαι μήπως να γίνεις ψυχολόγος. Μήπως επειδή είμαι εγώ ψυχολόγος και σκέφτεσαι ότι μπορείς να με ευχαριστήσεις. Όχι, σκέφτηκα. Κατάλαβα εγώ ότι πίσω από το μυαλό του υπήρχε το στυλ. Α, είναι η μάνα μου ψυχολόγος, είναι και γνωστή ψυχολόγος. Θα έχω δουλειά ή θα έχω κάπου να πατήσω. Και εγώ του έλεγα, όχι, να κάνεις αυτό που πραγματικά γουστάρεις. Επειδή στην οικογένεια υπάρχουν αρκετοί ιατροί, και ο πρώην πεθερός μου είναι ιατρός και ο αδερφός μου είναι ιατρός, τον επηρέασαν αρκετά ώστε να δώσει για ένα ιατρικό επάγγελμα. Πέρασε στην νοσηλευτική σχολή για νοσηλευτική έδωση και εγώ του είπα, γε μου, θες να πας, πήγαινε. Μου λέει, γιατί είσαι αρνητική. Του λέω, δεν είμαι αρνητική, απλώς το κριτήριο με το οποίο αποφάσισες να σπουδάσεις αυτό το πράγμα για μένα δεν είναι καλό κριτήριο. Του στείλουν και ο παππούς μου γιατρός, είναι και ο θείος μου γιατρός και αν σπουδάσω αυτό το πράγμα θα έχω σίγουρα δουλειά. Δεν μου αρέσει αυτό σαν ιδέα. Ξέρεις τι σημαίνει νοσηλευτική.
Είναι λειτουργήμα νοσηλευτική, είναι επιστήμη νοσηλευτική. Ξέρεις τι είναι? Πάει λοιπόν ο Λάζαρος, κάνει ένα μήνα στη σχολή, έρχεται στη Λευκοσία, τα στείλει ως το τεπάκι είχε περάσει, έρχεται στη Λευκοσία, μου λέει δεν είμαι καλά, τι έχεις παιδί μου, δεν είμαι καλά, τι έχεις, δεν μ' αρέσουν τα μαθήματα, νιώθω ότι σπουδάζω ένα αντικείμενο που δεν μ' αρέσει, που δεν με ενδιαφέρει, που δεν με κάνει. Του λέω κάτσε, να δούμε τι θα κάνεις. Όχι, μα δεν είναι σωστό, μα έχετε κάνει τόσα έξοδα. Του λέω γιε μου, είναι η ζωή σου. Τέλος πάντων, καθόμασταν, θυμάμαι την περίοδο αυτή, πότε ήταν. Λάζαρος πήγε μόνο 6 μήνες στρατό, γιατί ο πατέρας του ήταν ξένος και ήταν η τελευταία χρονιά που δικαιούνταν να πάνε μόνο 6 μήνες στρατό αυτοί που έγιναν Κυπραίοι εκ των υστέρων. Πότε πήγε ρε παιδί μου ο Λάζαρος? Ο Λάζαρος γεννήθηκε το 97 και 18. Κάτι καλή μάνα, δεν το συζητώ. Το 15. Το 16. Αρχές του 16. Του λέω, τι σ' αρέσει ρε φίλε να κάνεις? Κρατάς το κινητό σου και ασχολείς, τι διαβάζεις εκεί πέρα? Διαβάζω, μου λέει, για το ποδόσφαιρο, διαβάζω για τη γυμναστική, διαβάζω για τις ασκήσεις, διαβάζω για το ένα, για το άλλο. Του λέω, αυτό που γουστάρεις, αυτό που σε ενδιαφέρει, αυτό να πάω να σπουδάσεις. Τι σπουδή είναι αυτή? Του λέω, εγώ να μπούμε μέσα στο πανεπιστήμιο. Επίτηδες δεν του είπα για Ελλάδα, γιατί εγώ και ο αδερφός μου ήμασταν πολύ τυχεροί. Πήγαμε στην Ελλάδα, εγώ το 93 και ο αδερφός μου είχε πάει το 98 και πέσαμε και δύο σε εποχές που δεν είχε καταλήψεις. Αλλά πριν από εμάς και μετά από εμάς, αρκετοί Κύπροι ταλαιπωρούνταν με τις καταλήψεις. Και γενικά με το σύστημα το εκπαιδευτικό στην Ελλάδα, το οποίο έχει τις δυσκολίες του. Του είπα, μάνα μου, να πας στην Αγγλία, εφόσον υπάρχει και το ευρωπαϊκό δάνειο. Και άνοιξα, το λέω, άνοιξε εκεί πέρα. Καθόμαστε στον καναπέ, στο σπίτι στη Λευκοσία. Το διαμέρισμα στη Λευκοσία. Του λέω, άνοιξε εκεί πέρα καταλόγους, να δούμε τι τίτλοι σπουδών υπάρχουν στα πανεπιστήμια, ξέρω εγώ, στο Μάντσεστερ, στο Μπίρμιγχαμ, σε διάφορες πόλεις, όχι στο Λονδίνο, του λέω είναι πανάκριβο. Και σε όλα τα πανεπιστήμια που έμπαινε και μου διάβαζε φωναχτά τους τίτλους, έβρισκε τον τίτλο Sports and Exercise Science. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα, διάβαζε τι είναι. Στο τέλος πήγε και σπούδασε αυτό το Sports and Exercise Science. Πήρε το πτυχίο του πέρσι το καλοκαίρι. Δεν κόπηκε σε κανένα μάθημα, πολύ καλή βαθμή, καλύτερη και από αυτούς που είχα εγώ στο πανεπιστήμιο. Και τώρα κάνει το μάστερ του πάνω σε αυτό και κάνει αυτό που γουστάρει. Όταν εγώ τον επέμενα να φύγει από το ΤΕΠΑΚ, δεν ήταν επειδή το ΤΕΠΑΚ δεν ήταν καλό πανεπιστήμιο ή επειδή η νοσηλευτική δεν είναι καλή επιστήμη. Αντιθέτως, εκτιμώ εξαιρετικά την νοσηλευτική. Θεωρώ μια πολύ σπουδαία επιστήμη και θεωρώ ότι οι νοσηλευτές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών και αποθεραπεία ασθενών. Όμως, οι λόγοι για τους οποίους το επέλεξε το παιδί μου δεν ήταν αυτοί. Το άλλο μου το παιδί, η κόρη μου, έλεγε από μικρή, θα γίνω fashion designer, θα γίνω σχεδιάστρια μόδας. Πήγαινε, έκανε μαθήματα και fine arts και ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ, αλλά και σχεδιασμού μόδας. Εγώ έβλεπα ότι αυτό το παιδί δεν είχε αγάπη για τη μόδα, είχε ρε παιδί μου ενδιαφέρον, αλλά δεν ήταν αυτό το fashion victim, αυτή η αρρωστημένη με αυτό το θέμα. Δηλαδή, και της λέω, ξέρεις τι είναι το fashion design? Ναι, ξέρω και θα δουλεύω και θα σχεδιάζω ρούχα και θα είμαι σε μεγάλες εταιρείες και αυτά. Λέω, για να μπορέσει κάποιος να πετύχει στον τομέα του fashion designer, πρέπει να έχει μεγάλη τρέλα, μεγάλη λόξα, να του αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και να το κάνει με όλη του την όρεξη. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πεδίο. Γιατί θεωρείς ότι δεν θα τα καταφέρεις? Όχι, δεν είπα ότι θα τα καταφέρεις, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα πας εκεί που πραγματικά επιθυμείς. Εκείνη την περίοδο, πρέπει να ήταν πρώτη-δευτέρα λυκείου, την έστειλα και πήγε στην κουμπάρα μου, τη δόκτωρ Ρεστονίκη Θεοδόσιου, και κάνανε διάφορα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ψυχολογικά. Και η Ρεστονίκη της είχε πει: κάνεις για νομική. Εμένα μου φάνηκε παράξενο όταν μου είπε για νομική, γιατί δεν είχα σκεφτεί ποτέ την νομική, ούτε έχουμε κάποιο νομικό στην οικογένεια, δεν ήξερα τι είναι. Και επειδή είχα και κακές εμπειρίες, ούσα εμπειρογνώμονα στο ποινικό και οικογενειακό δικαστήριο με το πόσο δύσκολες ήταν οι υποθέσεις των νομικών, δεν ήμουν πολύ θετική. Όμως, απ' την άλλη, πάλι σκεφτόμουν ότι αυτό που λέει η κόρη μου θέλει να πάει να σπουδάσει σχεδιάστρια μόδας δεν ξέρει τι είναι. Οπότε τι έκανα. Τη είπα στη Δευτέρα Λυκείου, αν θα σπουδάσει σχεδιασμό μόδας, θα πα στο Μιλάνο. Πήγαμε σε ένα σύμβουλο σπουδών για Ιταλικά Πανεπιστήμια, μας είπε για την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μιλάνου. Βρήκαμε ένα πρόγραμμα καλοκαιρινό που ήταν προπαρασκευαστικό για την εισδοχή στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μιλάνου.
Και το καλοκαίρι πριν την τρίτη ηλικίου, την έστειλα, πήγε μαζί με τον Λάζαρο, ένας μήνας, ξοδέψα πάρα πολλά χρήματα, χαλάλη της. Ήταν χρήματα καλά ξοδεμένα, γιατί να νοικιάσεις ένα σπίτι στην Airbnb στο Μιλάνο για ένα μήνα και τα δίδαχτρα και αυτά τα εισιτήρια, πήγε, έκανε τα μαθήματα το παιδί μου, ήρθε πίσω και μου είπε «Μαμά, εγώ θέλω να γίνω νομικός, θέλω να σπουδάσω νομική». Και σπουδάζει νομική και πάει πάρα πολύ καλά. Μετά εκ των υστέρων εγώ συνειδητοποίησα ότι η Κυριακή από μόνη της είχε ασχοληθεί με την παιδοβουλή, είχε ασχοληθεί με την ευρωπαιδοβουλή, με διαγωνισμούς debate και τέτοια, και ότι όντως είχε μια τέτοια κλίση που η Αριστονίκη μου λέει, αυτή κάνει για νομική. Αλλά της έδωσα την ευκαιρία να δοκιμάσει νωρίς, να δει τι είναι αυτό το πράγμα, το fashion design, γιατί μπορεί να της άρεσε. Θα μπορούσε να έρθει από το Μιλάνο και να πει μου άρεσε πάρα πολύ. Μας έχει μείνει και μια ραπτομηχανή από τότε που πήγαινε η Κυριακή μαθήματα ραπτική, στην οποία ούτε αυτή ξέρει να χρησιμοποιήσει, ούτε εγώ. Γιατί εγώ είμαι μαθημένη με τη σύγκριση τη ραπτομηχανή που είχε ο πατέρα μου, αλλά τέλος πάντων, αυτή ήταν η δική μας ιδέα, αυτή με τα παιδιά. Και αυτό που έκανα εγώ ως μάνα, για το οποίο θεωρούμουν και κεντρική μάνα του, στείλα που με πα τώρα και ξοδεύει τόσα χρήματα, την έβαλα να μάθει και ιταλικά. Το οποίο ιταλικά μόνο καλό θα τη κάνουν, και μάθηκε και ισπανικά μετά στο σχολείο. Πήγε στι γλώσσε. Κλασικό με γλώσσε, πώ το λένε αυτό το. Είναι σαν πως ήταν η τρίτη δέσμη παλιά, αλλά με γλώσσε παραλατινικά και αρχαία. Λοιπόν, αυτό που είχα κάνει εγώ ήταν ότι πήγα και σπούδασα αυτό που ήθελα και μετά, ούσα φοιτήτρια ακόμη, βιάστηκα να παντρευτώ και να κάνω παιδιά. Και πήρα το πτυχίο μου και μετά από ένα μήνα γέννησα το γιο μου. Και άμα ανοίξει το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» να διαβάσει τα 3-4 πρώτα κεφάλαια, νομίζω στο τέταρτο είναι, στο Μόπι και στο τρίτο, θα δεις πώς εγώ κατάφερα να μην κάνω όλες τις σπουδές που θα μπορούσα να κάνω και πώς αυτό με έχει επηρεάσει αρνητικά στη ζωή μου. Και εκ των υστέρων, τώρα που είμαι 45 σχεδόν χρόνων, γιατί έχει μπει το 2020, έχω γεννηθεί το 75, 4 Μαΐου είναι τα γενέθλιά μου, αλλά εγώ λέω είμαι 45. Τώρα στα 45 μου σκέφτομαι ότι 3, 4, 5, 6 χρόνια στη δεκαετία των 20 δεν είναι τίποτα να πήγαινε χαμένα. Απολύτως τίποτα δεν είναι. Τώρα που είσαι 24 χρονών, νομίζεις ότι 6 χρόνια αποτελούν όλη σου τη ζωή ή τη μισή σου ζωή. Γιατί άμα είσαι 24, δια 6 είναι 1/4 τη ζωή σου. Κόρη μου, άμα γίνεις 45 χρονών, τα 6 χρόνια δεν είναι τίποτα. Άμα γίνεις 50 χρονών, τα 6 χρόνια δεν είναι τίποτα. Χαρά στο πράγμα. Έκανες μια επιλογή η οποία προφανώς δεν ήταν και καλύτερη για σένα. Είναι φανερότατο ότι κάτι έχεις πάθει, αχώδη διαταραχή, κατάθλιψη κτλ. Χρειάζεσαι διάγνωση και θεραπεία. Αν είναι λίγα τα μαθήματα που σου έχουν μείνει, η γνώμη μου είναι να κάνεις ένα διάλειμμα, ένα εξάμηνο, να κάνεις την ψυχοθεραπεία σου, να βρεις τον εαυτό σου, να πας να δώσεις τα μαθήματα σου, να τελειώνεις με εκείνη τη σχολή. Εάν με τον ψυχολόγο που θα πας και θα συνεννοηθείς μπορεί να συμφωνήσετε για κάτι άλλο, δεν ξέρω, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Και δεν είναι το τέλος του κόσμου 6 χρόνια. Έχεις μάθει πράγματα αυτά τα τελευταία 6 χρόνια για το τι δεν σου αρέσει. Αυτή την δυσκολία, την τεράστια που βιώνεις και σου λέω κάτι έχεις πάθει εσύ, κατάθλιψη, αχώδη, διαταραχή, δεν ξέρω μόνο σου κάνω διάγνωση από το email, αλλά κάτι έχεις πάθει. Έχεις πάθει μια ψυχική κατάσταση η οποία οφείλεται στο ότι ταλαιπωρήθηκες εκεί στο πανεπιστήμιο. Και δεν ξέρω και τι άλλα πράγματα έπαιξαν ρόλο, οι φιλίες σου, το ένα το άλλο κλπ. Τώρα δεν έχει νόημα να λες στο δεύτερο χρόνο αν τα παρατούσα και έφευγα και αδε. Πέρασε ο δεύτερος χρόνος. Τέλειωσε ο δεύτερος χρόνος. Τώρα είσαι στον έκτο χρόνο. Κάνε αυτό που σου λέω, σε παρακαλώ πολύ. Κάνε ψυχοδιάγνωση, κάνε ψυχοθεραπεία και δεν τελείωσε η ζωή σου με 6 χρόνια, έστω και αν πήγαν χαμένα. Δεν τελείωσε η ζωή σου. Ο άνθρωπος στην εποχή μας ζει περίπου στο 85 χρόνια ο μέσος όρος ζωής των Κυπρίων γυναικών. Είναι πιο ψηλός από το παγκόσμιο μέσο όρο ζωής και στα δύο φύλλα. Οι Κύπριες γυναίκες ζουν πολλά χρόνια, βασανίζουν με αυτούς και αλλήλους. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα 6 χρόνια. Είναι το τέλος του κόσμου. Είσαι τυχερή που οι γονείς σου δεν σου το χτυπάνε αυτό το πράγμα. Σου λέω, πέταξε τα λεφτά μου πάνω σου και ξέρω εγώ κλπ. Σου μιλάω και ως γονιός. Εμείς οι γονείς, συνήθως, όσοι δεν είμαστε διάγνωστοι τέλος πάντων, θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας και δεν μας νοιάζει αν θα ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα προκειμένου να γίνει αυτό που είναι καλύτερο για το παιδί μας. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν είναι τραγική κατάσταση. Εσύ τη βλέπεις τραγική. Η γνώμη μου να φύγεις από εκεί για 6 μήνες τουλάχιστον, να κάνεις ψυχοθεραπεία, να καθαρίσει το μυαλό σου,
να πάρεις αποφάσεις και μετά να προχωρήσεις και θα δεις ότι αυτά τα 6 χρόνια θα είναι τα πιο πολύτιμα 6 χρόνια που έχεις ποτέ στη ζωή σου. Τελειώνω να σου πω κάτι άλλο για μένα. Και σου λέω για μένα, επειδή λες ότι με θαυμάζεις και θα θέλεις πολύ να κάνεις τη δική μου δουλειά ή μάλλον να αγαπάς τη δουλειά σου όπως την αγαπώ εγώ. Υπήρξαν κάποιες περίοδες στη ζωή μου στις οποίες ήμουν σε χειμερή ανάρκη. Σε χειμερή ανάρκη διανοητικά, πνευματικά, ψυχικά, καλλιτεχνικά κλπ. Εκείνες οι περίοδοι ήταν αυτές που με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα. Μια τέτοια περίοδος ήταν από το 2011 μέχρι το 2015. Ήτανε 3-4 χρόνια στα οποία πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν μετά που είχα αποφασίσει να ασχοληθώ με τις εκλογές, μετά που φάγα τα μούτρα μου κλπ. Εκείνα τα 4 χρόνια, η δουλειά που έχω κάνει με τον εαυτό μου, το καλό το ψυχικό που μου έχουν κάνει για τα 4 χρόνια δεν περιγράφεται. Τότε όμως, εκείνα τα 4 χρόνια, ένιωθα άχρηστη, ένιωθα όλα αυτά που γράφεις εσύ. Όμως το τέλος της ημέρας μου έκανε καλό. Μην τα παρατάς. Στείλε μου mail να σου συστήσω συνάδελφο. Φιλιά. Καλημέρα.